Χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Space. Είμαστε στο κέντρο αστροβιολογίας στη Μαδρίτη. Οι επιστήμονες δουλεύουν εδώ αναζητώντας σημεία ζωής σε άλλα φεγγάρια και πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και το κάνουν συλλέγοντας δείγματα από τα πιο απίθανα σημεία. Καλώς ήρθατε στον Άρη. Έτσι ονομάζουν την περιοχή Ρίο Τίντο στη Νότια Ισπανία, καθώς οι συνθήκες εδώ προσομοιάζουν με αυτές που επικρατούν στον κόκκινο πλανήτη. Μοιάζει με τον Άρη, γιατί εδώ βρίσκεις μεταλλικά στοιχεία που έχουν βρεθεί στον Άρη. Από γεωχημική και ορυκτολογική πλευρά, εδώ είναι ο Άρης στη Γη. Επιστήμονες έρχονται σε αυτή την περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια για να μελετήσουν διάφορες μορφές ζωής που βρίσκονται εδώ. Το νερό είναι πολύ όξινο. Το pH είναι περίπου 2,3. Το περιεχόμενο σε οξυγόνο πέφτει όσο κατεβαίνουμε, γιατί ο πάτος του υζήματος είναι εντελώς χωρίς οξέα. Η μεγάλη ανακάλυψη στο Ρίο Τίντο είναι ότι το οξύδιο του σιδήρου και το θηϊκό οξύ στο νερό παράγονται από μορφές ζωής που ζουν κάτω από τη γη, βαθιά, στους πόρους των βράχων. Αυτή είναι. Πρόκειται για μονοκύτταρους οργανισμούς που τρέφονται με σίδηρο. Βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι. Η ζωή εκεί κάτω δεν βασίζεται καθόλου στο φως. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα ολιγοτροφικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολλή τροφή ώστε να επιβιώσουν οι μικροοργανισμοί. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκινήσαμε να μελετούμε πριν λίγα χρόνια τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πολλές μορφές ζωής εκεί. Τα δείγματα που συλλέγονται στο Ρίο Τίντο αναλύονται στο Κέντρο Αστροβιολογίας στη Μαδρίτη. Τα χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς για να μπορέσουν οι επιστήμονες να μελετήσουν πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σε άλλους πλανήτες και για να αναπτύξουν συσκευές που μπορούν να την εντοπίσουν. Θέλουμε να μάθουμε για την μικροβιολογία του υπεδάφους. Θέλουμε να κατανοήσουμε ποιοι μικροοργανισμοί υπάρχουν και τι έχουν αφήσει πίσω τους. Πάνω απ' όλα, γιατί θέλουμε να ελέγξουμε τα όργανα που έχουμε αναπτύξει για την έρευνα ζωής στον Άρη. Εάν αυτό το όργανο λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες όπου η συγκέντρωση ζωής είναι ελάχιστη, πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει και στον κόκκινο πλανήτη. Ο Άρης δεν είναι ο μόνος πλανήτης που έλκει το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Υπάρχει επίσης και η Ευρώπη, ο δορυφόρος του Δία. Σε 10 χρόνια από σήμερα, η Ευρώπη θα είναι ο στόχος του ερευνητικού σκάφους JUICE, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Είναι μια πολύ αναμενόμενη αποστολή για την αστρονομική βάση του οργανισμού που βρίσκεται κοντά στη Μαδρίτη. Ο βασικός στόχος του JUICE είναι να εξερευνήσει κάθε φεγγάρι του Δία, ξεκινώντας από το πιο απομακρυσμένο, την Καλιστό, μετά τον Γανιμίδη και στην συνέχεια την Ευρώπη. Είναι τα τρία φεγγάρια που είναι από πάγο και μπορούν να κρύβουν ωκεανούς κάτω από την επιφάνειά τους. Η ιδέα είναι να κατανοήσουμε αυτά τα φεγγάρια. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτά. Είναι μέρη που μπορεί να φιλοξενούν ζωή, κάτι που κανείς δεν φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια. Ακόμα και το φεγγάρι του Κρόνου, ο Τιτάνας, έχει αποκτήσει ενδιαφέρον για τους αστροβιολόγους από τη στιγμή που το ερευνητικό σκάφος Huygens βρήκε μεθάνιο σε υγρή μορφή και εθάνιο στην επιφάνειά του το 2005. Η ατμόσφαιρα του Τιτάνα έχει τεράστιες ποσότητες μεθανίου. Από πού προέρχεται? Μία από τις πιο τρελές θεωρίες που υπάρχουν είναι ότι ίσως υπάρχει μεγάλος αριθμός βακτηρίων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Αυτά μπορεί να παράγουν το μεθάνιο που γεμίζει την ατμόσφαιρα του Τιτάνα. Οι περισσότερες θεωρίες φαντάζονται ότι μπορεί να υπάρχει ζωή στους γεμάτους αλάτι ωκεανούς κάτω από την επιφάνεια των παγωμένων φεγγαριών. Σε αυτό το εργαστήριο, οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυστήσουν τις συνθήκες και να μελετήσουν τη χημεία που συναντάμε σε αυτά τα φεγγάρια.
Αυτό που κάνουμε είναι να εισάγουμε ένα δείγμα με το χημικό στοιχείο που θέλουμε να μελετήσουμε. Το βάζουμε σε αυτό το δοχείο και το υποβάλλουμε σε υψηλή πίεση. Για παράδειγμα, 500 ατμόσφαιρες ή περίπου 10.000 ατμόσφαιρες. Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να κάνουμε προσομοιώσεις με τις συνθήκες στους ωκεανούς της Ευρώπης και του Γανιμίδη. Κανείς βέβαια δεν πιστεύει ότι υπάρχει νόημον ζωή εκτός από τη Γη, αλλού, στο ηλιακό μας σύστημα. Αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι ίσως υπάρχουν διάφοροι μικροοργανισμοί όπως αυτοί που συναντούμε στους βράχους του Ρίο Τίντο. Δεν μοιάζει με τη ζωή που αναπτύσσουμε σε ένα εργαστήριο, όπου οι μικροοργανισμοί μεγαλώνουν μέσα σε 2 ώρες. Στο υπέδαφος μιλάμε για διαφορετικά γεωλογικά χρονοδιαγράμματα για πολλαπλασιασμό. Είναι μια τελείως διαφορετική μορφή ζωής. Είναι όμως ζωντανή και τα πάνε μια χαρά. Οι ανακαλύψεις στο Ρίο Τίντο έχουν βοηθήσει να γίνουν πολλά βήματα στον τομέα της αστροβιολογίας. Ενώ πριν από μια δεκαετία όσοι μιλούσαν για ζωή στο ηλιακό μας σύστημα αντιμετωπίζονταν με σκεπτικισμό, τώρα υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Η Γη και ο Άρης είναι δίδυμοι πλανήτες. Έχουν την ίδια προέλευση, μικρή διαφορά απόστασης από τον ήλιο, αλλά η γεωλογία τους είναι παρόμοια. Αφού λοιπόν υπάρχει ζωή στην Γη, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και στον Άρη? Οι απαντήσεις θα έρθουν αρκετά σύντομα. Η κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ρωσικής Υπηρεσίας Ροσκόσμου στον Άρη το 2020 θα είναι η πρώτη που θα ερευνήσει για σημεία ζωής στο υπέδαφος του. Και τώρα ήρθε η ώρα της εκπομπής όπου παίρνουμε τις ερωτήσεις σας για το σύμπαν και τις θέτουμε στους ειδικούς, χρησιμοποιώντας το hashtag AskSpace. Είμαι σε βιντεοσύνδεση από το Χιούστον με τον αστροναύτη Πάολο Νέσπολη. Γεια σου, Πάολο. Έχουμε μια ερώτηση από τον Μάικλ Κίντσερ από τις ΗΠΑ. Θέλει να μάθει πώς προετοιμάζονται οι αστροναύτες για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες περιόδους έλλειψης βάρους και την υψηλή ακτινοβολία σε μέρη όπως ο Άρης. Πολύ ωραία ερώτηση. Όλα αυτά τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η ακτινοβολία, μπορούμε να φτιάξουμε μια ασπίδα, μια ηλεκτρομαγνητική ασπίδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό για να την φτιάξουμε. Υπάρχουν μερικές καλές προτάσεις και μερικές που δεν είναι τόσο καλές. Το σημαντικό είναι η απομόνωση και ο περιορισμός της ακτινοβολίας. Σκεφτόμουν. Ήμουν στον διαστημικό σταθμό και σκεφτόμουν ότι αν υπάρξει πρόβλημα θα μπω στο Σογιούς μου, στην κάψουλα που είναι εδώ προσαρτημένη και σε 4 ώρες θα είμαι στη Γη. Τι θα γίνει όμως αν είμαι στον Άρη, τι θα κάνω? Το επεξεργάζομαι όλο αυτό πριν αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τις παραμέτρους και να προετοιμαστούμε. Αυτό κάνουμε στον διαστημικό σταθμό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα κατανοήσουμε όλα και θα ταξιδέψουμε στον Άρη. Και θέλω να πάρω μέρος. Σας παρακαλώ, βάλτε με στην αποστολή. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάολο. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας για το σύμπαν χρησιμοποιώντας το hashtag AskSpace. Θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. Μέχρι τότε μείνετε ενημερωμένοι για νέες ειδήσεις από το σύμπαν στο euronews.com.